προσπαθούμε να αναβιώσουμε στιγμές δεκαετίας του 80. Γιατί το 80? Γιατί το 80 ήταν μια... Εγώ το πρόλαβα στα τέλη της δεκαετίας του 80 το να καταλαβαίνω τι σημαίνει διασκέδαση στην εφηβεία και να έχω ακούσματα από Στράτο Διονυσίου, από όλους αυτούς τους τραγουδιστές. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να θυμηθούμε εκείνη τη διασκέδαση που δεν ήθελε ούτε πολλά λεφτά, δεν ήθελε ούτε πολλά πράγματα. Ήθελε ελευθερία στο να μιλάς με τους ανθρώπους, να πίνεις ένα ποτάκι, ένα ουζάκι και να ακούς ωραία μουσική. Θα τραγουδάς κι εσύ, ενίοτε? Έχω τραγικά άσχημη φωνή. Νομίζω ότι είναι μια τσιρίδα. Προσπαθώ στο ραδιόφωνο πολλές φορές να τραγουδήσω. Νομίζω σαν μια γάτα την ώρα που τη ρίχνουν νερό. Καλό είναι αυτό. Το νερό ή η γάτα? Η γάτα. Η γάτα είναι πάντα καλή. Δεν είναι. Σήμερα να ξέρεις. Όταν τη σκίζεις κιόλας. Αυτά είναι δικά σου λόγια. Να σου πω, για πες. Τι άλλο να πω. Διάβαζα ότι ετοιμάζεις, λέει, και κάτι γλυκό σήμερα σαν περιοδικό. Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προς στιγμή, αλλά εντάξει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, πλαστείο. Όχι, προς στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα είναι, ξέρεις, διάφορα πράγματα που ακούγονται. Η δίαιτα πώς πάει? Βλέπω δεν προχωράει. Κανείς δεν έχει ξεκινήσει εδώ και 3 ώρες. Έχεις πέσει στην αρχή της. Τι έχεις κόψει? Αυτή τη στιγμή έχω κόψει. Τώρα τι έχω κόψει? Αυτές τις 3 ώρες δεν έχω φάει αυτές τις 3 ώρες. Κάνω μικρές δίαιτες μέσα στην ημέρα. Γιατί η αλήθεια είναι κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι τα κιλά που βάζεις από τα Χριστούγεννα μέχρι την Πρωτοχρονιά. Είναι τα κιλά που βάζεις από την Πρωτοχρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα. Πού θα κάνετε γιορτές? Κάπου εδώ στην Αθήνα. Είναι και το κορίτσιο εδώ, η Κατερίνα. Ναι, είναι μέσα. Πώς είστε? Όλα καλά. Τι, μην τις ρωτάς τώρα κάτι άλλο, κάθομαι να... Έλα, πες μου, πώς περνάτε? Πώς περνάτε? Αυτά που κοροϊδεύω πια. Δεν είναι τα κοροϊδεύεις, συγγνώμη, αν περνάς καλά είναι κακό να το πεις. Ναι, δεν το λες με λόγια. Τα λόγια είναι... Τόσο μεγάλος έρωτας είναι. Κανα γάμο θα κάνεις? Πάω μέσα, θα πάω σε κάποιο γάμο. Σε ποιο? Είμαι καλεσμένος σε ένα φίλο μου, Πατρίου. Να σου πω, κανένα παιδάκι, πόσο χρόνο έγινε τώρα που έχει γενέθλια? 39. 39, πάω στα 40. Ήρθε η ώρα, νομίζω, Γρηγόρη. Ήρθε η ώρα σα. Ναι. Θεός χωρίς με. Γιατί, δεν το σκέφτεσαι τίποτα? Ήρθε η ώρα σου. Το 13 τίποτα. Το 13. Ωραία χρονολογία. Για γάμο. Για τα πάντα. Παιδάκι. Και το παιδάκι είναι ωραίο. Αυτά μα δεν τα προγραμματίζω, δεν τα λε. Αφήνει να έρθουν. Η παρέα σου τώρα που ερωτεύτηκες δεν σας βλέπω μαζί. Ποια? Η Τακατούκα. Κάνεις λάθος. Πού δεν σας έχω δει? Ήμασταν με τον Γιάννη, περάσαμε τα γενέθλια. Με τον Αντώνη μιλάμε. Έχει ανοίξει και ένα πολύ ωραίο μαγαζί ο Αντώνης στη Θεσσαλονίκη. After. Είμαστε μια χαρά. Η εκπομπή? Η εκπομπή ξεκινάει τώρα τέλη Γενάρη. Πρωτοθέσω με το καινούργιο πρόγραμμα του Μέγκα. Τι ετοιμάζεις? Όμορφο κόσμο. Τον παλιό αυθεντικό και τον όμορφο κόσμο που κάναμε πέρσι. Και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι. Την Παρασκευή είναι το τέλος του κόσμου. Ναι. Έξω θα κάνει. Το τέλος του κόσμου μπορεί για τον οποιοδήποτε να έρθει ανά πάσα στιγμή στο μυαλό του και στην καρδιά του. Τα άλλα όλα είναι. Τώρα θα έρθει επίσημα όμως την Παρασκευή, λένε. Επίσημα για κόσμο που πολύ έχει έρθει εδώ και μήνες, χρόνια και δεν το έχει καταλάβει. Η κατάθλιψη είναι χειρότερη από την κρίση. Θες να φύγω αργά? Αργά και βασανιστικά.